Η κλίση του, όπως επανειλημμένα τονίζεται στην Αγία Γραφή.
τούτο καριστή θέλει πάνω Θεού ο αγιασμός ημών και κατά τον καλέστα ημάς Άγιο και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Άρα, ο Άγιος Λουκάς σήμερα μας υπενθυμίζει αυτό το λησμενημένο όραμα, την κλίση μας, μας φέρνει στο προσκήνιο την προοπτική μας. Τι είναι τελικά ένας Άγιος, ας παρατηρήσουμε και να συγκρίνουμε αυτά που θα αναφέρουμε αμέσως τώρα πολύ σύντομα, έχοντας στο νου μας τον σημερινό εορτάζοντα Άγιο Λουκά τον Ιατρό και Θαυματουργό. Πρώτον, για την Εκκλησία Άγιος είναι ο ταπεινός, ο ευαίσθητος, ο αγαπών, αυτός που βιώνει επιδεικά τη διάσταση της αγάπης, που δέχεται τη χάρη του Θεού και είναι ανίκανος να κάνει κακό στον άλλον, ανίκανος να τον πληγώσει και είναι ικανός να υποφέρει, να υπομένει, να σταυρώνεται, να πεθαίνει αυτός για να ζουν, να προκόβουν, να χαίρονται και να σώσουν και οι άλλοι. Είναι αυτοί που θυσιάζονται για τους άλλους, για το σώμα του Χριστού, για την Εκκλησία. Δεύτερον, Άγιος δεν σημαίνει ο αναμάχητος, ο αλάθητος, αλλά ο μετανοών, γράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Νεκτάριος. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν τρέπονταν να αποκαλύψουν τον αμαρτωλό εαυτό τους. Δεν δίστανταν να μιλήσουν για τις πτώσεις και τα λάθη τους. Αυτό το χαρακτηριστικό των Αγίων έδινε κουράγιο στους αδελφούς τους και βοηθούσε στο πλησιασμά τους. Τέλος, με τα κοσμικά κριτήρια, πολλοί θεωρούν πως Άγιος είναι ο φτασμένος, ο πετυχημένος, ο δοξασμένος κατά κόσμον, όπως όλοι οι μεγάλοι και φυπισμένοι. Τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με έναν Άγιο όμως? Για κάθε Άγιο, πλούτος είναι η πτωχία, άνεση η κακοπάθεια, θέση και αξίωμα η θυσιαστική διακονία, δόξα του η ταπείνωση και περιφρόνηση από τους μεγάλους. Με άλλα λόγια, κάθε Άγιος ήταν ένας σταυρωμένος, διωγμένος, περιφρονημένος. Δεν έφερε επάνω του τα κοσμικά παράσημα, αλλά τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως ο Άγιος μας Λουκάς. Άγιος λοιπόν δεν είναι ο καλός άνθρωπος, αλλά Άγιοι είναι όσοι συνδέονται με τον άσαρτο και σε σαρκωμένο λόγο του Χριστό. Άγιοι είναι όσοι θεραπεύτηκαν πνευματικά, δηλαδή όσοι, αφού η καρδιά τους καθαρίστηκε, έφτασαν στο φωτισμό του Θεού και τη θέωση. Χριστιανοί μου αγαπητοί, οι Άγιοι είναι ευδοκία Θεού για τον κόσμο, πρεσβεύουν και αυτόν, αλλά και παράλληλα δείχνουν στους ανθρώπους τον προορισμό τους, τον σκοπό της ζωής τους, δηλαδή την αγιότητα. Μας δείχνουν τον δρόμο, τι δρόμο να ακολουθήσουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Πώς όμως εκδικάται η αγιότητα, πώς αυτό το λησμονημένο όραμα γίνεται πραγματικότητα? Όπως τονίζουν οι πατέρες μας, η αγιότητα εκδικάται δια της θυμίσεως του Χριστού και δια της επαναλήψεως της ζωής των Αγίων, βαδίζοντας στα ύπη των Αγίων. Αυτή η μίμηση της ζωής των Αγίων είναι η καλύτερη τιμή για τους Αγίους. Ο Άγιος Λουκάς μιμήθηκε τη ζωή του Χριστού. Η πορεία που ήταν σταυρική, αξίζει εδώ να αναφέρουμε τα λόγια πώς περιγράφει ο ίδιος αυτή η σταυρική πορεία. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όταν προχωρούσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο, όταν σήκωνα το βαρύ σταυρό του Χριστού, δεν τον ένιωθα βαρύ και ο δρόμος αυτός ήταν ο δρόμος της χαράς, επειδή το ένιωθα απόλυτα και το διαισθανόμουν ότι δίπλα μου πορεύεται ο ίδιος Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι με βοηθάει να σηκώνω το σταυρό μου. Ήταν βαρύ το φορτίο, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν λαβρή χαρά, σαν να ήταν ευλογία Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι ελεήμων για όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν θα εγκαταλείψει μόνο του εκείνον που πήρε το σταυρό του και τον ακολούθησε, αλλά θα χορεύεται δίπλα του, θα είναι στήριγμα στον χρόνο του και θα τον ενδυναμώνει με τη χάρη. Ο Άγιος Λουκάς έζησε και πορεύτηκε στη ζωή του όπως είχε ο Χριστός. Προσέλαβε την άξη του σταυρού προς ευλογία Κυρίου,
σηκώνοντας το βαρύ φορτίο, είχε λαμπρή χαρά. Είχε υποστεί αυτή την κακή αλλίωση της χάρης του Θεού. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Αποφάσισε να ακολουθήσει τον Χριστό, να τον ομολογήσει και ο Χριστός ήταν το στήριγμά του. Αδελφοί μου, ίσως η αγιότητα να μας φαίνεται ένα μακρινό και άπιαστο όνειρο. Ίσως να απογοητευόμαστε πολλές φορές να λέμε πως δεν είναι για μας αυτή η πορεία. Δεν έχουμε όμως παρά να ρίξουμε μια ματιά στο βίο του Αγίου Λουκά. Εκεί θα δούμε πως η αγιότητα δεν ήταν για κάποιες άλλες εποχές, ούτε για μια ορισμένη τάξη ανθρώπων. Είναι κλίση του Θεού και είναι για όλους ανεξαιρέτως. Είναι το διαχρονικό κάλεσμα, το προσκλητήριο του Χριστού. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Μας το λέει ξεκάθαρα ο Παύλος. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Σεβασμιότατε, δεχτείτε σήμερα την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό σας. Χωρίς ύπνος υπερβολής, ομολογούμε πως εσείς μας κάνατε γνώριμο τον Άγιο Λουκά τον γιατρό. Αν μιλάμε σήμερα για τον Άγιο Λουκά και βρισκόμαστε εδώ, στο δικό του σπίτι, αυτό οφείλεται σε εσάς και στη συνέχεια στους ανθρώπους που σας περιέβαλαν για να εκπληρώσετε το όνειρό σας όταν ήρθατε στην Αγωνίδα και ετοιμούσατε να φτιάξετε το σπίτι του Άγιου Λουκά. Η δική σας γνωριμία με τον Άγιο, χάρη του Θεού, όπως περιγράφετε εσείς, έγινε το 1996, όταν μάθατε και αρχίσατε να συγκεντρώνετε πληροφορίες για τον Άγιο Γιατρό. Η δική μας όμως έγινε όταν ήρθε στα χέρια μας το πρώτο βιβλίο σας για τον Άγιο. Αρχιεπίσκοπος Γλυκάς, ένας Άγιος Κουμένας και γιατρός χειρουργός, που ήταν η αρχή ενός μεγάλου διπορικού και μιας γνωριμίας χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, πολεμένων, ασθενών, κατατρεγμένων, επιστημόνων και μη, με ένα πρόσωπο που εκπέμπει και σήμερα η λαρότητα, διαρκή παρουσία με τις θαυματουργικές ιάσεις, με το παραδείγμα του. Ο Άγιος Λουκάς μίλησε και συνεχίζει να μιλάει στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Συνεχίζει να κάνει έντονη την παρουσία του στη ζωή μας. Θαυματουργών, ευεργετών και ιόμενους. Ο λαός τον αγάπησε. Ένα πλήθος λαών και παρεκκλησιών χτίστηκαν προς τιμή του, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις Υπήρους. Η εικόνα του βρίσκεται παντού, στις εκκλησίες, στα προσκυνητάρια, στα νοσοκομεία, στα ιατρία, στα σπίτια μας. Δοξασμένος ο Θεός που στις ημέρες μας μας χάρισε ένα τέτοιο ανεκτήμητο δώρο, έναν πραγματικό άνθρωπο του Θεού που αποτελεί ελπίδα για όλους μας. Σεβασμιότατε Πατέρα μας, ευχηθείτε. Η ζωή του Αγίου Λουκά, η σταθερική του πορεία και η απέραντη αγάπη του για τον Θεό και τους ανθρώπους να μας εμπλέουν, να μας υπενθυμίζουν την κλίση μας, την προοπτική μας και με τις πρεσβείες του να αγωνιζόμαστε συνεχώς, να βαδίζουμε στα ίδια τα δικά του, που είναι ίδια του Χριστού, με απότερο και υψηλότερο σκοπό τον αγιασμό μας. Αμήν.